Θέλω να σας ενημερώσω ότι με έγγραφο που στείλαμε από τις 8 Ιουλίου στην περιφέρεια, άρα το δεύτερο δεν χρειάζεται να το δείξει, στείλαμε στην περιφέρεια, στην Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στην Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. Ενημερώνουμε επίσημα για το πρόβλημα και βέβαια παρακαλούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να λάβουν μέρημνα για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Είναι προφανές το ότι επειδή υπάρχει μια σύγχυση το ότι, ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού είναι ευθύνη του Δήμου, επειδή ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων. Είναι προφανές το ότι εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της είναι αρμόδια για να αντιμετωπίσει, το διαχειριστεί μάλλον το θέμα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Έτσι είναι ο πλήρης τίτλος της αρμοδιότητας και των ευθυνών που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, πράγμα που σημαίνει τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, μιλάμε για σκυλιά και μιλάμε για γάτες. Σε καμιά περίπτωση δεν μιλάμε για τα γουνοφόρα ζώα, ζώα τα οποία είναι προφανές ότι προέρχονται ή προήλθαν, τώρα δεν ξέρω πότε συνέβη αυτό το πράγμα, από το πρόσφατο παρελθόν, από εγκαταστάσεις εκτροφής των συγκεκριμένων γουνοφόρων ζώων με σκοπό την εκμετάλλευση του δέρματός τους, με σκοπό την εκμετάλλευση της γούνας τους. Είναι σαφές επομένως το ότι δεν είναι ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης η αντιμετώπιση. Εμείς δηλώνουμε ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας μπορούμε να συμβάλλουμε και θα συμβάλλουμε στην όποια αντιμετώπιση του φαινομένου, αλλά και μέχρι εκεί.